Λοιπόν, ο κύριος Καυκαλιάς είπε ότι το επιτελείο Λιλίκα χρησιμοποιεί ακραίες εθνικιστικές αντιομοσπονδιακές τοποθετήσεις. Εμείς θεωρούμε, κύριε Σούγκλη, ότι ακραία και ρατσιστική τοποθέτηση είναι η υποστήριξη της Ριζονικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας. Είναι μια λύση η οποία βασίζεται στο ρατσιστικό διαχωρισμό της κοινωνίας, η οποία βασίζεται σε εθνοτικά κριτήρια στο πώς θα διαμοιράζεται και πώς θα λειτουργεί αυτό το κράτος. Είναι μια παγίωση των τελεσμένων της τουρκικής εισβολής και τη θεωρούμε καταστροφική. Είναι άλλωστε μια λύση την οποία απέρριψε η πλειοψηφία του λαού. Άρα δεν μπορεί να είναι ακραία μια τοποθέτηση η οποία την εστερνίζεται, την υιοθετεί η πλειοψηφία του λαού, όπως αποδειχτεί από το σχέδιο ΑΝΑΝ. Τη Ριζονική Δικαιωματική Ομοσπονδία απόρριψε η πλειοψηφία του Κυπριακού. Βεβαίως την απόρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ, ήταν και παραμένει μια έκφραση της Ριζονικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας. Ρωτάω ο κύριο Καυκαλιά, γιατί δεν τοποθετούμαστε για το δεύτερο γύρο. Είμαστε ξεκάθαροι. Στο δεύτερο γύρο θα είναι ο κύριο Λιλίκα και ο μόνο ο οποίο μπορεί να αποτρέψει που αυτή είναι η αγωνία της αριστεράς και του κύριου Καυκαλιά. Ο μόνος που μπορεί να αποτρέψει την εκλογή Νίκο Αναστασιάδη είναι ο κύριος Λιλίκας. Δυστυχώς η υποψηφιότητα κύριου Μαλά σε κανένα σενάριο, σε καμία δημοσκόπηση δεν μπορεί να το πετύχει αυτό το πράγμα. Και δεν έχει πλεονέκτημα η επιλογή του Γιώργου Λιλίκα στο δεύτερο γύρο. Και αν αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά στο σενάριο των υποθετικών καταγράφεται ένα προβάδισμα σε ό,τι αφορά Σταύρου Μαλά, ό,τι αφορά Γιώργου Λιλίκα, Αναστασιάδη. Με Σταύρου Μαλά Αναστασιάδη, είναι γιατί έχει γίνει και η δική μας τοποθέτηση, αγαπητοί μου. Mm-hmm. Έχει γίνει και η δική μας τοποθέτηση. Όταν εμείς με την παρουσία του Σταύρου Μαλά στο δεύτερο γύρο και όταν θα τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα αλλά και άλλες οργανώσεις και οι πολίτες, νομίζουμε ότι ο Σταύρος Μαλάς μπορεί να τα καταφέρει. Είναι σωστό το ερώτημα του κύριου Σούγκλη για να σύγκριση των δύο περιόδων. Ξέρουμε τι σημαίνει Νίκος Αναστασιάδης και ξέρουμε τι σημαίνει η προηγούμενη κυβέρνηση που μας διακυβέρνησε την τελευταία πενταετία. Αυτά έχουν μπροστά τους, κύριε αγαπητοί και κύριε Σουβουλή, οι πολίτες και ξέρουν να επιλέξουν. Τι είναι ο κύριος Αναστασιάδης, το γνωρίζουμε, λέει. Μα ο κύριος Λιλίκας, κύριε Μιχαλίδη, από πού ξεκίνησε και πού βρέθηκε, το γνωρίζετε. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε. Άρα αφήστε τα πυροτεχνήματα και την προπαγάνδα και αν θέλετε τα πικρόχολα σχόλια. Όσον αφορά την υποψηφιότητα του κύριου Αναστασιάδη, δέστε. Ναι, είναι γεγονότα. Ότι ο κύριος Λιλίκας ξεκίνησε από το Αδισόκ. Ότι ξεκίνησε από το Αδισόκ, πήγε αμέσως μετά στο ΑΧΕΛ, εκλέγηκε βουλευτής, ήταν μέντορας του ο κύριος Βασιλείου, είπε να δώσουμε και ένα οικόπεδο στην Ελλάδα, να δώσουμε και καυστηρίασε και τον κύριο Αναστασιάδη, γιατί επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή και έδωσε τρόφιμα. Την ίδια ώρα μας είπε να μην στέλνουμε να αφήσουμε τα χρήματα από σποτάκια και όλα αυτά. Ο κύριος Αναστασιάδης δεν φτάνει να λέει συγγνώμη, κύριε Δίπλα. Κύριε Μιχαλίδη, αφήστε με υπομονετικά να με ακούσετε. Σας άκουσα σε δύο τοποθετήσεις σας και δεν αναφερθήκατε ποσό στον ίδιο χρόνο για να κριτικάρετε την κυβέρνηση όσο για τον κύριο Αναστασιάδη. Αντιλαμβάνομαι ακριβώς την κρίση πανικού στην οποία έχετε περιπέσει το επιτελείο σας.